Με πόση χαρά, με πόση γλύκα υποδέχομαι ένα χαρισματικό πλάσμα. Γιατί ρε παιδιά, δεν με αφήνετε να κάνω εισαγωγή, γιατί... Βγάλτε την, δεν θέλω να τη βλέπω. Λοιπόν, γιατί τα έλεγα και πριν, θα τα πω όμως και ενώπιον της. Δεν σου λέω ότι η σχόλια κάνει το κοντρόλ για την ομορφιά σου. Ευχαριστώ πολύ. Που δεν την έχεις το... ανάγκη για να επιβιώσεις, διότι στην ταινία για την οποία θα μιλήσουμε δεν προκύπτεις ως η σούπερ ωραία. Θα τη δουν την ταινία. Αξίζει να τη δείτε αυτή την ταινία. Έχουμε να πούμε πολλά για αυτή την ταινία. Οπότε θα καταλάβουν ότι δεν είναι το ζητούμενο η ωραία του χωριού. Γιατί έχει μια υπέροχη ψυχή, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα με αυτό το κορίτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Ο πλούτος σου είναι αυτός. Όχι ότι σου κακοφαίνεται που είσαι τόσο όμορφη, αλλά... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι φοράς, για σήκω λίγο. Ξέρεις τι έπαθα εγώ? Είναι χριστουγεννιάτικο πουλόβερ. Α, πάρα πολύ ωραίο. Ψάχνω, γκούγκλαρα τις προάλλες να βρω χριστουγεννιάτικα πουλόβερ. Έχω εντοπίσει δύο, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πλήγωσες, πρέπει να σου πω, που δεν με είδες στην πρεμιέρα. Οπότε έβαλα το σακάκι που φορούσα στην πρεμιέρα. Τι ωραία. Για να το δεις τουλάχιστον έτσι. Κατάλαβες. Να πούμε καταρχάς στους τηλεθεατές σου ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ καλά. Χιλιάδες χρόνια. Σε ξέρω από βρέφος, γιατί εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος. Δεν με ξέρεις από βρέφος, αλλά με ξέρεις σίγουρα 10-15 χρόνια και σε εκτιμώ αφάνταστα. Και ωραία χρόνια, γλυκά χρόνια και με διακοπές και με κουβέντες, αυτά που σου επιτρέπουν να καταλάβεις τον άλλον. Γι' αυτό μιλώ με τόση βεβαιότητα για τον θησαυρό που έχει μέσα του αυτό το κορίτσι. Και εγώ μιλώ με βεβαιότητα όταν λέω ότι είσαι ένας πρίγκιπας στη σύγχρονη εποχή. Παπαπαπαπαπα. Είναι εδώ όμως είσαι για να μιλήσουμε για σένα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το project αυτής της ταινίας το ήξερα πριν ακόμη γεννηθεί, γιατί το είπε και η Κατερίνα, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, συναντιόμαστε, τα λέμε, αγαπιόμαστε και ήξερα πάνω κάτω τι πάω να δω. Αλλά όταν βλέπεις το αποτέλεσμα που έχει όλο αυτό το απόσταγμα ψυχής, που φεύγεις με αυτή την πληρότητα, με μια συγκίνηση, γιατί έχει και συγκίνηση, έτσι, μεγάλη συγκίνηση αυτή η ταινία, είναι η πρώτη ταινία που γίνεται για τα Χριστούγεννα και έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει καταπληκτικά παιδιά να παίζουν και έχει αυτή τη γλυκιά ηρωίδα, την Κατερίνα Γερονικολού. Έχει τον ρόλο ζωής που γράψατε, δημιούργησαν όσοι έγραψαν τους ρόλους για τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο. Νομίζω δεν έχει κάνει ωραιότερο ρόλο, που έχει κάνει ωραία πράγματα, υπέροχα και επιτυχίες μεγάλες ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Εμένα αν μου επιτρέπεις να πω για τον Αλέξανδρο, που είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας με τα τέσσερα υπέροχα παιδιά, είναι ότι αν στην Ελλάδα είχαμε Όσκαρ, ο Αλέξανδρος, μετά από γνώσεως το λέω, έπαιρνε το πρώτο Όσκαρ ανδρικού ρόλου. Έχεις δίκιο. Είναι σε όλα του απίστευτος, εξαιρετικός, και είναι ο ιδανικός για αυτόν τον ρόλο, γιατί αυτός ο ρόλος ουσιαστικά είναι ένα σύμβολο. Είναι το σύμβολο του Άη Βασίλη, γιατί κάθε χρόνο ο κ. Παναγιώτης, ο σταυροπλάστης του χωριού, είναι και μοιράζει δώρα τα παιδιά όλου του χωριού και στη μικρή Φανή, που μετά είναι το κομμάτι αυτό της υπόθεσης που έτσι ξεκινάει η ταινία. Και είναι ένα σύμβολο και ως Άη Βασίλης, ως το σύμβολο των παιδικών μας ονείρων, το σύμβολο της πίστης, το σύμβολο της μαγείας των Χριστουγέννων, αλλά και ουσιαστικά για μένα συμβολίζει τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζούσαν παππούδες και γιαγιάδες μου, να τους έπαιρνα από το χέρι, να τους έπαιρνα με τα μάξι και να πηγαίναμε μαζί να δούμε αυτή την ταινία. Έτσι. Αυτή η ταινία είναι μια ευκαιρία να βγουν οι άνθρωποι τώρα τα Χριστούγεννα και όταν τελειώσει αυτή η ταινία να αγκαλιαστούν. Και αυτό το λέω γιατί η βαφτιστήρα μου, που παρόλο που είναι αρκετά μικρό, είναι 5 χρονών, πήγε φυσικά και είδε την ταινία. Το τέλος λέει στη μαμά της: «Μαμά, θέλω να σου πω κάτι». «Δεν πες μου, παιδί μου, θέλω να σου πω κάτι οι δυο μας». Και της λέει: «Μαμά, να ξέρεις,
Αγαπώ πάρα πολύ. Για μένα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενεργοποιεί συναισθήματα αυτή η ταινία σε όλες τις ηλικίες. Και η συγκίνηση δεν είναι ένα συνέστημα που εύκολα μπορεί να το βιώσει ένα παιδί. Γιατί δεν έχει τραύματα ή κάποιες πληγές που θα τον κάνουν κάποιες εικόνες να συγκινηθεί. Με χαρά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί η ταινία έχει πολύ χιούμορ, εννοείται, ρέπα του Παθανασίου είναι αυτή. Αλλά δίνεται η δυνατότητα σε όλους μας να νιώσουμε λίγο αυτή τη θαλπορή των Χριστουγέννων, ξαφνικά βλέποντας μια όμορφη Χριστουγεννιάτικη ταινία, η πρώτη της Ελλάδας Χριστουγεννιάτικη ταινία. Τα είπες τόσο όμορφα και αποτύπωσες ακριβώς αυτό που κάποιος νιώθει φεύγοντας. Η μικρή βαφτιστήρα σου των 5 ετών ένιωσε την ανάγκη να επιβεβαιώσει την αγάπη για τη μαμά και να την πάρει μια αγκαλιά. Φεύγεις με τόσο συνέστημα, όταν είπα πριν το αξίζει, γιατί εμένα το πρέπει δεν μου αρέσει ποτέ να το λέω, αλλά αξίζει να τη δείτε αυτή την ταινία. Πραγματικά θα βγείτε αν πάτε με τα παιδιά σας πιο ενωμένοι ως οικογένεια από αυτή την ταινία. Γιατί θα καταλάβετε τι πραγματικά δένει τους ανθρώπους. Ούτε το καλύτερο δώρο που την επόμενη μέρα κιόλας θα το έχει ξεχάσει το παιδί, θα το έχει παρατήσει σε μια γωνιά γιατί κάτι άλλο θα τραβήξει την προσοχή του. Είναι τέτοια η εποχή που το παιδί έχει πάρα πολλά πράγματα, πολλά ερεθίσματα για να ασχοληθεί. Αλλά είναι αυτή η αόρατη κλωστή της αγάπης που διαπερνάει, θα έπρεπε να διαπερνά όλους μας. Θα εκτιμήσουμε την παρουσία του παππού. Εγώ, ας πούμε, που δεν γνώρισα ποτέ παππού, είχα μόνο γιαγιάδες από καμιά ενώ από τις δύο πλευρές. Ζήλεψα που αυτά τα παιδιά είχαν παππού και πολλά πολλά πράγματα. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι τόσο άψογη σε όλα της η ταινία. Έχει αυτή την καταπληκτική φωτογραφία. Θα έλεγα για φωτογραφία και δείξατε αυτά τα τοπία. Και χειμώνα και άνοιξη, πόσο καιρό γυρίζατε. Πολύ καιρό. Τα γυρίσματα Σε έγιναν. διαφορετικές περιόδους. Ναι, έγιναν το Μάρτιο του 23 και τον Μάιο προς Ιούνιο του 23 επίσης, γιατί η ταινία έχει σαν διάρκεια 2 έτη, οπότε θέλαμε 2 περιόδους της φύσης να κινηματογραφήσουμε. Να πούμε ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και έχει εμπνευστεί την ταινία. Η αρχική του ιδέα ξεκίνησε θέλοντας να δώσει στην κόρη του ένα δώρο, μια ταινία αφιερωμένη σε εκείνη για Μα εκείνη. το είπε και ήταν πολύ συγκινητικό που την αφιέρωσε εκείνο το βράδυ στην Εύα, στη γιαγιά. Κέρα. Και είναι αλήθεια, αυτή η ταινία δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η κόρη του Γιάννη. Αλλά ξαφνικά από αυτή την πολύ πρωτόλια σκέψη, αυτή τη στιγμή έχουμε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι 100 λεπτά καθαρής ψυχαγωγίας, με την κυριολεκτική έννοια. Υπάρχει βέβαια το χιούμορ και τα αστεία και όλη αυτή η χαρά που πηγαίνει μαζί με τα Χριστούγεννα πακέτο, αλλά ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ένας μικρός ύμνος στην αγάπη, που ουσιαστικά λέει ότι η οικογένεια δεν είναι δεσμοί αίματος μόνο. Έτσι. Η οικογένεια Θα είναι. καταλάβετε γιατί το λέει η Κατερίνα αυτό, έτσι, γιατί είναι κρίμα να κάνουμε spoiler σε αυτή την ταινία, Ναι, η έτσι. οικογένεια είναι εκεί που αγαπάμε. Εκεί που μας αγαπάνε και εκεί που αγαπάμε. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η ταινία, παρόλο που έχει και δώρα και λαμπιόνια και Άι Βασίλη και πολύ αγαπητούς ηθοποιούς, αυτή η ταινία είναι χριστουγεννιάτικη, μόνο και μόνο για το μήνυμά της και το νόημά της. Και η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που μιλάμε τώρα και όχι πριν από μια εβδομάδα που δεν είχε βγει ακόμα στα σινεμά, διότι τώρα έχω και τις αντιδράσεις του κοινού και έχω μια πιο βαθιά πεποίθηση και σιγουριά για αυτά που λέω. Ο κόσμος που βλέπει την ταινία και λυπάμαι που αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που ζουν στο Βόλο δεν έχουν τη δυνατότητα με πολύ Το εύκολο λέγαμε τρόπο και τηλεφωνικά, ναι. να δουν την Να πω ταινία. όμως κάτι, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Θα πείτε, ναι ρε άνθρωπε, δεν μας πήρε στο λαιμό σου, είχες δίκιο. Αυτές τις ημέρες που όλα είναι πιο χαλαρά και πρέπει να σκεφτείς και πράγματα για να γεμίσουν. Είναι ένα καθαρό τετραήμερο για τους περισσότερους τώρα τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά και τα φώτα. Θα μείνει και μακάρι να μείνει για πάρα πολύ καιρό η ταινία στους κινηματογράφους, γιατί σημαίνει ότι θα γεμίζει και αξίζει πάρα πολύ να γεμίζει τις αίθουσες. Πάτε, δεν είναι τίποτα. Είναι αστεία απόσταση. Είναι και στην είσοδο της Λάρισας. Δεν μπαίνεις καν στην πόλη ο μεγάλος κινηματογράφος. Τα Βίλας, δεν πειράζει να το πούμε.
για να δείτε την ταινία στη Λάρισα, και από το Βόλο και από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα, δεν έχει σημασία από πού. Κινηματογράφοι υπάρχουν. Ο Βόλος είχε την ατυχία μαζί με τα πολλά που έχασε να χάσει και το κινηματογράφο από τη μεγάλη πλημμύρα, τη διπλή πλημμύρα του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πες μας πώς ήταν ο Τσιμιτσέλης ως σκηνοθέτης. Ο Γιάννης γενικά δεν είναι ο πιο ήρεμος στον κόσμο. Γενικά έχει δει. Παρ' όλα αυτά σε αυτήν την ταινία δεν ξέρω, ήταν σαν να ήξερε ακριβώς τι ήθελε. Μάλλον, επειδή μάλλον ήξερε τι ήθελε, γι' αυτό το λόγο είχε μια απίστευτη ηρεμία. Εν τω μεταξύ δεν ήμασταν ήρεμοι στην πραγματικότητα, γιατί με τα παιδιά στην παρέα, κάθε μέρα, όλη μέρα, ζούσαμε μια παιδική χαρά. Υπήρχε πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα, γέλια, παιχνίδια, πειράγματα. Κάποια στιγμή τους λέγαμε, παιδιά, νόμου που σας ενοχλούμε από το παιχνίδι σας, αλλά μήπως να κάνουμε και λίγο γύρισμα. Υπήρχε όλο αυτό, γιατί τα παιδιά μετακόμισαν για 20 και 20 μέρες σε ένα χωριό και το βίωσαν σε όλο το μεγαλείο. Να πούμε ότι ταινία είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένη στα ζαχαρόχωρια, την πανέμορφη μας Ήπειρο. Στο Τσεπέλοβο είναι. Είναι στο Τσεπέλοβο. Βέβαια, ξέρω ότι εσείς με το Πήλιο δεν έχετε να ζηλέψετε κάτι, αλλά ψάχναμε. Άλλη ομορφιά αυτή. Άλλη ομορφιά. Ψάχναμε παιγνωσμένα χιόνι, γιατί η ταινία ονομάζεται Κουραμπιέδες από χιόνι και μας είχαν πει ότι το Μάρτιο τα ζαχαροχώρια είναι χιονισμένα. Δεν καταφέραμε στο απόλυτο, γιατί ναι. Ήταν λιώσει πήγαμε. Δημιουργήσατε. Αυτό που μου έλεγε τώρα, Άρτεμι, στο ακουστικό είναι ότι πήγαν χιόνι με. Όντως, πήρατε χιόνι με φορτηγό. Πήρατε έτσι χιόνι. Στα πολύ μακρινά πλάνα είναι αληθινά. Και είναι από την περίοδο που πήγαμε να ψάξουμε ποιο θα είναι το χωριό. Okay. Δηλαδή του ρεπεράζ που λέμε στη γλώσσα. Ναι, ναι. Πήγαμε να εντοπίσουμε ποιο χωριό θα είναι αυτό, που όντως τότε ήταν όλα χιονισμένα. Και μετά πηγαίναμε πηγαίναμε με αγροτικά στην κορυφή του βουνού να φορτώσουμε χιόνι για να το αδειάσουμε στο χωριό. Και αντίστοιχα. Να φαίνεται στα δρομάκια αυτό που βλέπαμε στην ταινία ότι. Είχε και λίγο πριν χιονίσει. Ήρθαν πάρα πολλοί τόνοι πάγου που μέσα από ένα ειδικό μηχάνημα γίνανε χιόνι. Όλα αυτά γίνανε γιατί ο Γιάννης, γιατί να απαντήσω και στην ερώτησή σου, τα ήθελε όλα να είναι στην εντέλεια. Δεν ήθελε να κάνει καμία έκρηξη. Έχει και ακριβές τρέλες όμως, αν μου λες. Πήρε το πάγο και τον. Αυτό είναι πολύ ακριβό πράγμα. Είναι. Απλώς τι γίνεται τώρα. Εγώ πριν μπορεί να ήμουν πιο αυστηρή, να έλεγα, μα γιατί το έκανε όλο αυτό. Βλέποντας την ταινία, καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Γιατί αυτή η ταινία επειδή υπάρχει για πάντα και πιστεύετε με, δείτε τώρα στο σινεμά και σε 1-2 χρόνια, δεν ξέρω πότε, κάποια στιγμή θα έρθει και στην τηλεόραση. Αυτή την ταινία θα τη βλέπετε χρόνια. Θα έχω γεράσει και θα με βλέπετε ως αλήκη. Δεν θα γεράσεις ποτέ. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι, δηλαδή το μέσα σου θα είναι πάντα τόσο πολύτιμο όσο είναι και σήμερα και αύριο και γίνεται πάντα καλύτερο, ρε παιδί μου, το μέσα σου. Δουλεύεις με τον εαυτό σου, τώρα πέρα από την πλάκα. Επαγγελματικά, δηλαδή να πάω σε έναν επαγγελματία να με βοηθήσει, όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν νομίζω ότι το έχω χρειαστεί. Τι κάνεις, έχεις έναν ορίζοντα του καλού και λες θα κάνω πράγματα προς την κατεύθυνση του καλού. Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε και δεν είναι μακάβριο αυτό που λέω. Νιώθω ότι κάθε μέρα είναι ένα δώρο. Πολλές φορές η μαμά μου λέει χαίρομαι που έφτασα να γεράσω και εγώ θέλω να μπορώ να πω χαίρομαι που γέρασα. Επίσης στη δική μας τη δουλειά το να γερνάς βλέπει Αλέξανδρος Αντωνόπουλος που ο άνθρωπος δεν είναι μεγάλος, μπορεί να έχει κάποια χρόνια στο κοντέ αλλά η όψη του είναι υπέροχη. Στη δουλειά που κάνουμε, το να μεγαλώνεις φέρνει άλλους ρόλους. Πιο έμπειρους, πιο. Άλλου τύπου. Δηλαδή δεν το φοβάμαι. Ίσα-ίσα θέλω πάρα πολύ, με τη σειρά τους όλα εννοείται, να περάσουν τα χρόνια και να φτάσω και εγώ να είμαι τυχερή που ζω και να παίζω. Τώρα ξεκίνησα να παίζω τη μαμά ηλικιακά. Τώρα στην ταινία έχω 2 μικρά παιδάκια. Να μετά να παίζω την μαμά λίγο πιο μεγάλων παιδιών. Να φτάσω να παίζω και τη γιαγιά. Χαρά μου θα ήταν. Έτσι κι αλλιώς είναι μέρος της ζωής όλο αυτό.
Τη μαμά έτσι κι αλλιώς την έπαιξες για πρώτη φορά στο θέατρο, κουραβιέδες από χιόνι. Όπου ακούσετε ότι παίζετε κοντά σας ή αν φύγετε αυτές τις ημέρες, γιατί ταξιδεύουμε όλοι και πάτε ή προς τον νότο ή προς το βορρά, αφιερώστε ένα απόγευμα, ένα βράδυ, θα δεθείτε ως οικογένεια και η αφορμή θα είναι αυτή η ταινία. Θα χαραχτεί τόσο γλυκά μέσα σας η ανάμνηση αυτής της ταινίας, που πραγματικά θα δείτε ότι δεν σας προτρέπουμε, γιατί αγαπούμε την πρωταγωνίστρια της ταινίας ή τον παραγωγό και σκηνοθέτη της ταινίας και πάει λέγοντας. Όχι, όχι. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας κυνηγήσει κανείς. Κανείς. Μόνο μπράβο θα σας πει αν σας συναντήσει ή θα λέει μπράβο ρε κορίτσι μου. Τι ωραίο πλάσμα είσαι εσύ και στην υποκριτική και σε όλα σου. Και να σου λοιπόν, πω και κάτι, κύριε μου. Παρακαλώ. Με δύο πολέμους που γίνονται παράλληλα. Ξαφνικά εννοώ ότι πριν 2 χρόνια δεν ίσχυε αυτό. Ζούμε σε μια περίοδο που για μένα πρέπει να στραφούμε λίγο και προς τα πιο απλά και τα πιο φωτεινά. Πρέπει να υπάρχει και κάποια διέξοδος στα σκοτάδια. Ξέρεις, δηλαδή, νομίζω έτσι ότι είναι, είναι και ανάγκη. Μην δείχνουμε δηλαδή μόνο τα δυσάρεστα και τα σκληρά που συμβαίνουν και φυσικά και μας απασχολούν. Αλλά όταν πρέπει να ξεχαστούμε λίγο, να δούμε και ποια είναι η άλλη όψη της ζωής. Γιατί και όλοι εμείς γιατί παλεύουμε. Παλεύουμε για αυτά τα τρυφερά συναισθήματα και τα παιδιά του κόσμου. Θέλω να πω, για μένα η ταινία είναι την κατάλληλη περίοδο για όλους μας. Έχεις Χρειαζόμαστε. Δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι ταινιάρα και με όλη τη σημασία που βάζουμε σε αυτή τη μεγέθυνση της λέξης. Λοιπόν, μαμά, υπήρξες, για να πάμε και στα θεατρικά, γιατί είπαμε κάνεις διπλό χτύπημα. Εσύ είσαι ένα παιδί της Σμύρνης τελικά. Παιδιά, έτσι. Έχουμε περάσει... Μπράβο, εδώ. Από Σμύρνη, Σαλονίκη, λοιπόν, που είναι η συνέχεια του Σμύρνη μου αγαπημένη, εκεί πια έχεις γίνει μαμά, σε αυτή την δεύτερη ιστορία. Ακριβώς. Όπως όλοι θα είδανε και στο Σμύρνη μου αγαπημένη, το θεατρικό που παίζονταν 3 σεζόν, και στην ταινία που μεταφέρθηκε έπειτα στο κινηματογράφο, τα Χαρούλα κατά την καταστροφή της Σμύρνης έχει ανακαλύψει ότι είναι έγκυος και χωρίζεται από το Βασιλάκι. Εγώ υποδίωμαι λοιπόν την ψυχοκόρη της οικογένειας Μπαλτατζή και μένω έγκυος από το γιο της. Και γίνεσαι νύφη της οικογένειας. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν πώς η τροφή οδήγησε πάρα πολλούς πρόσφυγες σε διάφορα λιμάνια της χώρας μας. Ένα από αυτά είναι και η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη λοιπόν εκείνη την περίοδο, η κυρία Ντενίση το έχει αποδώσει καταπληκτικά και έχει κάνει απίστευτη ιστορική έρευνα για να το φέρει στο θέατρο μέσα σε μόλις 2,5-3 ώρες να φανούν όλα όσα γινόντουσαν τότε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν τότε ήταν μια πολύ... πόλη ενβρασμό θα τη χαρακτήριζα. Το 1917 με τη φωτιά πάρα πολλοί ντόπιοι Θεσσαλονικείς είχαν γίνει πρόσφυγες στην ίδια τους την πόλη, διότι δεν είχαν πια σπίτια. Οι Εβραίοι ήταν η κρατούσα κοινωνική τάξη και οικονομικά, αλλά και από θέμα πληθυσμού ήταν υπεράριθμοι σε σχέση με τους Έλληνες. Και σε αυτό έρχονται καπάκι και οι πρόσφυγες και δημιουργείται ένα συνονθήλευμα ανθρώπων που επικρατεί μεγάλη φτώχεια, διεκδικούν όλοι τις ίδιες δουλειές. Οπότε όλο αυτό για να έναν κοινωνικό αυτοματισμό, ο ένας να επιτίθεται στον άλλον, έτσι. Ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως τα λέω. Αυτό τι σημαίνει, ότι μέσα από τους αγαπημένους ήρωες που όλοι ξέρουν και από την ταινία και από τη θεατρική παράσταση, την πρώτη, μαθαίνουμε την ιστορία της Θεσσαλονίκης και βλέπουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται φυσικά. Τώρα είναι με τους Εβραίους το θέμα πιο καυτό από ποτέ, δηλαδή 100 χρόνια μετά, και οι Εβραίοι για άλλη μια φορά είναι στο προσκήνιο της ιστορίας. Και βλέπουμε τι είχε γίνει τότε. Νομίζω ότι, εντάξει, η Ντενίση πια νομίζω ότι συνδυάζει απίστευτα την ιστορία με τη μυθοπλασία. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και τις το έχουν αναγνωρίσει και στην πρώτη παράσταση και σε αυτή. Και για την ακρίβεια εννοώ των ιστορικών γεγονότων και της ματιάς που ρίχνει σε αυτά. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτή η παράσταση απευθύνεται και σε άτομα που δεν έχουν τεράστια επαφή με το θέατρο. Είχε έρθει ένας φίλος μου στο Αποσμήνη Σαλονίκη όταν παίζονταν στην Αθήνα
Και μου λέει: Κατερίνα, εγώ δεν αντέχω. 2,5 ώρες, μου λέει: Για σένα να το κάνω, αλλά βάλε με κάπου στην άκρη. Αν μπορώ να φύγω ή να ανοίξω λίγο το κινητό μου, μου λέει: Έχω διάσπαση προσοχής, δεν μπορώ. Όχι, του λέω: Ανθρωπέ μου, οκ. Okay. Τον βάζω στην άκρη, τον βάζω στο διάδρομο και μου κάνει αυτό το πράγμα που μου χάρισες, γιατί εγώ τον πρότρινα να Φέρτε έρθει. full screen την Κατερίνα να χαζεύουμε, όπως είπαμε, και την ωραία της όψη. Ναι. Αυτό το δώρο που μου έκανες, θα σε ευγνωμονώ για πάντα. Πρώτη φορά στη ζωή είδα θέατρο τόσο σε πιο πάνω από Που δύο δεν πήρε ώρες. ανάσα ο Δεν άνθρωπος. πήρε ανάσα. Είναι μια παράσταση που ανυπομονώ να ανέβουμε Θεσσαλονίκη. 12 Γενάρη είναι η πρεμιέρα μας, αλλά η Ακρόπολης φανταστικά. Γι' αυτό όσοι ενδιαφέρεστε να έρθετε, Μα ασχοληθείτε λίγο αξίζει να με έρθουνε. Δεν είναι μυστικό, το έχει πει και ο δημαρχός μας πολλές φορές. 3 μέρες, θα είστε για 2 μήνες Θεσσαλονίκη. 8, 9 και 10 Μαρτίου θα έρθει παράσταση στο νέο δημοτικό, στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, που ξαναλειτουργεί μετά από 15 χρόνια. θέλω να το. Αλλά μην μείνετε στη βεβαιότητα ότι για εκεί θα βρείτε θέσεις. Δηλαδή, σε αυτό το πηγενέλα, που είναι εύκολο πια από τη Θεσσαλία για τη Θεσσαλονίκη. Προγραμματίστε να δείτε αυτή την παράσταση. Σε αγαπούμε, σε φιλούμε, με μαλώνουν όχι γιατί δεν σε αγαπούν, αλλά γιατί τώρα βλέπω κι εγώ πώς πέρασε ο χρόνος. Πολλά πολλά φιλιά. Καλές γιορτές. Αξίζει να δείτε την ταινία. Δεν θα είναι για πάρα πολύ καιρό. Δεν θα είναι δηλαδή για 2 μήνες, πώς θα είναι στο Μέγαρο Όχι. Μουσικής η Άρεσε. παράσταση. Κουραμπιέδες από χιόνι. Αν βρεθεί ένας άνθρωπος, αυτό το βγάλαμε εμείς. Τι ήταν αυτό το... Ήταν πάντως. τι γίνεται στο Skype σου. Δεν είναι δικό μας, μου λένε πάντως. Ούτε δικό μου. Α, ωραία. Μας Δεν βάζω. χακάρουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζεσαι να βάζω μόνο μου καρδούλες και τέτοια. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι και άσχετος από αυτά. Σ' Λοιπόν. αγαπούμε, Κατερίνα, συγχαρητήρια σε σένα, στο Γιάννη. Είναι όλοι καταπληκτικοί ηθοποιοί. Εντάξει, ο Αντωνόπουλος είπαμε ότι κάνει ρολάρα μεγάλη, το ρόλο της ζωής του. Κουραμπιέδες από χιόνι και στη συνέχεια Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από Σμύρνη Θεσσαλονίκη. Καλές γιορτές με συνέστημα. Χρόνια πολλά. Φιλιά πολλά.